Κύριε Πετρόπουλε, μια ωραία βραδιά για τον Μπάμισο. Είστε κι εσείς εδώ. Πείτε μας, πώς ήταν η χρονιά που πέρασε και ποιες οι προσδοκίες για τη χρονιά που έρχεται. Υπάρχει καινούρια διοίκηση. Αισιοδοξία είδαμε. Για πείτε μας. Καλησπέρα σας και από μένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι έτσι πιο ενεργά με τον αθλητισμό της πόλης και με την πόλη και με την ομάδα μας τον Μπάμισο. Πάντα σαν οικογένεια μας ήταν κοντά, φέτος πιο ενεργά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ο Μπάμισος είναι μια ιδέα, είναι η ομάδα της πόλης. Έχει μια ιστορία τεράστια στην πόλη, προσφέρει στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Η επιτυχία που είχαμε φέτος δεν το περίμενε κανείς στη Μεσσηνία. Γιατί ρίξαμε το βάρος στην Ακαδημία να δείξουμε τα παιδιά του τόπου μας. Επιτέλους, ένα πράγμα που έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν μας πιστεύαν στην αρχή, όμως αυτό το όνειρο πέτυχε, γιατί τα παιδιά παίξανε και για τη φανέλα. Έτσι, γιατί όταν στηρίζεις τα παιδιά του τόπου σου, και αυτά ανταποδίδουν περισσότερο. Οι στόχοι μας ήταν από την αρχή να πάει η ομάδα, όχι απλά να μείνει κατηγορία, να σταθεί πολύ ψηλά, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε γιατί υπήρχαν πολλά κακά που δεν το περίμενε κανείς, εν πάση περιπτώσει. Αποδείχθηκε ότι η συνταγή μας ήταν επιτυχημένη, είχαμε μια καλή διοίκηση. Όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουμε τη διοίκηση είμαστε από επαγγελματίες και η νέα διοίκηση, πανεπιστημιακή, από όλους τους χώρους. Και συνεργαστήκαμε με προσωπική διοίκηση και αυτό δηλαδή, είναι και ένα πράγμα το οποίο πέρασε και αυτό στην ομάδα. Δηλαδή όταν ξεκινάνε πολλά πράγματα και από τη διοίκηση. Όταν έχει μια καλή διοίκηση, προφανώς θα πάει και καλά η ομάδα και τα παιδιά γιατί παίρνουν τη φιλοσοφία αυτή. Είναι για την πολύ... νέα χρονιά είσαστε αισιόδοξος? Είμαστε αισιόδοξοι και για τη νέα χρονιά ότι η ομάδα επιτέλους πια πλέον θα παίζει στην κατηγορία που της αξίζει, γιατί το Πάμισο δεν του αξίζει. Ούτε το άξιζε ποτέ να είναι στο τοπικό. Του Παμίσου του αξίζει να είναι πάντα σε εθνική κατηγορία. Αυτό είναι χαρά για μας και πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλά και στην επόμενη κατηγορία και θα εκπροσωπεί για πολλά χρόνια πλέον τη Μεσσήνη σε εθνική κατηγορία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι επιπλέον η διοίκηση του Παμίσου έχει αναπτύξει πολύ καλή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, έχουμε κάνει κάποια αιτήματα τα οποία προχωράνε. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί θα έχουμε και κάποιες υποδομές και για όλες τις ομάδες πλέον της πόλης. Και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη συνεργασία μόνο καλό θα έχει ο τόπος, ο αθλητισμός της πόλης και η ομάδα. Και η Δημοτική Αρχή ευχαριστούμε πολύ ήδη. Με αυτά που έχει προγραμματίσει να κάνει θα είναι κάτι πολύ καλό για την πόλη μας.